Είναι μια πραγματικά πολύ σπουδαία διοργάνωση. Έτυχε βεβαίως και της προβολής που θα έπρεπε να τύχει, διότι οι Βρετανοί επισκέπτες είναι η πλειοψηφία. Σε αυτούς επενδύουμε, εκεί στηρίζουμε τον τουρισμό μας και την οικονομία μας. Όμως θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς ήρθε αυτή η πρωτοβουλία για να γίνει το συνέδριο στην Πελοπόννησο, που είχε βέβαια πολλαπλά ωφέλη, έτσι. Ναι, έχετε δίκιο. Θα ξεκινήσω λίγο με το πώς ήρθε το συνέδριο στην Πελοπόννησο, γιατί πραγματικά ήταν μία προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν, συμμετέχοντας η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεγάλη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, προτείναμε στον πρόεδρο της ΑΠΚΑ, τον κύριο Ιωσηφίδη, να εξετάσει τη δυνατότητα να συμμετέχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα στους προορισμούς οι οποίοι θα διαγωνίζονταν προκειμένου να γίνει επιλογή για το συνέδριο το 2015. Τελικά καταφέραμε να είμαστε στις 5 επιλογές μετά από μια μεγάλη διαδικασία, και το 2014, όπου έγινε η τελική επιλογή, ο Περιφερειάρχης μας βρέθηκε στη Λουμπλιάνα, παρέλαβε τη σκητάλη και έτσι το 2015 είχαμε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο εδώ στην Πελοπόννησο. Σας το λέω αυτό γιατί το συνέδριο της ΑΠΤΑ είναι ένα διεθνές γεγονός, το μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, και είναι μία, φυσικά έρχεται πρώτη φορά στην Πελοπόννησο. Είχε γίνει μία προσπάθεια πριν από μερικά χρόνια να γίνει πάλι στην Ελλάδα, δυστυχώς όχι με επιτυχία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ολοκλήρωση του συνεδρίου, μάλιστα με τόση επιτυχία, ήταν ουσιαστικά μία ψήφο εμπιστοσύνης, όχι μόνο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα για τη χώρα μας. Μάλιστα. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι ήρθαν περίπου 550 τουριστικοί πράκτορες. Είδαμε και την αναπληρώτρια υπουργό εκεί, την κυρία Κουντουρά, και τον Βρετανό πρέσβη, τον κύριο Κίτμερ, να επισκέπτεται με αφορμή το συνέδριο την Πύλο. Στα πλαίσια αυτού, τι υπόθηκε, υπήρξαν προβληματισμοί, τέθηκαν στόχοι για το πώς μπορεί να γίνει κάτι με παραπάνω για την Πελοπόννησο στο κομμάτι αυτό. Για πείτε μας λίγα λόγια όσον αφορά καθαρά το κομμάτι του τουρισμού. Βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι το συνέδριο κράτησε στην ουσία 3 μέρες. Εμείς κάναμε την εκδήλωσή μας τη Δευτέρα το απόγευμα στην Πύλο, σε μια μοναδική εκδήλωση, ένα καλωσόρισμα, ένα opening του συνεδρίου, όπου εκεί βεβαίως βρέθηκε και η κυρία Υπουργός, η κυρία Κουντουρά και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, αλλά και δήμαρχοι από την περιοχή μας, θέλοντας όλοι μαζί να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε αυτές οι 3 ημέρες να είναι μέρες που θα μεταφέρουμε όλη την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις γεύσεις γύρω από τον προορισμό μας. Την επόμενη μέρα που ξεκίνησε το συνέδριο υπήρχαν ομιλίες, χαιρετισμοί, πολύ σημαντικοί. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε 2-3 μηνύματα που είχαμε από αυτό το συνέδριο. Το πρώτο είναι ότι όταν θέλουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μέσα στην κρίση η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδίκησε το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός. Οι ΑΠΤΑ μας εμπιστεύτηκαν, ήρθαν εδώ και από τις δικές τους τις δηλώσεις. Είδα δηλαδή τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΤΑ, ο οποίος είπε ότι αυτό το συνέδριο ήταν το καλύτερο συνέδριο το οποίο θυμάται τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι όλος ο διεθνής τουρισμός υποκλήθηκε στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι κουβέντες που μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Το δεύτερο είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, οι 550 περίπου σύνεδροι, που είναι αριθμός ρεκόρ για το συνέδριο της ΑΠΤΑ, από αυτούς μόνο το 4% είχε επισκεφτεί πάλι την Πελοπόννησο. Α, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχαμε ωφέλη από την πρώτη και όλα στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Εμείς τώρα οργανωνόμαστε, ετοιμαζόμαστε για τη συμμετοχή μας σε λίγες μέρες στη Μεγάλη Διεθνής Έκθεση του Λονδίνου για το 2015. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε εκεί, θα κεφαλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Στο Λονδίνο θα μεταφέρουμε τις εμπειρίες αυτού του συνεδρίου για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη, να προετοιμάσουμε δηλαδή τους επαγγελματίες τουρισμού, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και όλου του κόσμου που θα βρίσκονται στο Λονδίνο, για να μπορέσουμε να έχουμε
καλύτερες, μεγαλύτερες και πάντα να ανεβάζουμε τις προοπτικές μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό που τον συνδυάζουμε με τη γαστρονομία, με τον πολιτισμό, με την ενίσχυση της τοπικής μας οικονομίας. Το ότι βρέθηκαν στην Πύλο, το ότι βρέθηκαν στη Μεσσηνία 550 σύνεδροι και αυτό έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της οικονομίας, μέσα στον Οκτώβριο να παρατείνουμε όσο μπορούμε τη σεζόν και τα ωφέλη που έχουν να κάνουν με τους επαγγελματίες τουρισμού. Θέλω να σας πω ότι δεν περιορίζονται μόνο στη Μεσσηνή αυτά τα ωφέλη. Έχουμε φροντίσει να γίνουν τριήμερα ταξίδια εξοικείωσης σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες, έτσι ώστε τα ωφέλη να έχουν να κάνουν με όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο με το χώρο όπου έγινε η διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Αλήθεια, κυρία Νικολάκου, πόσοι φορείς συνεργάστηκαν προκειμένου να δείξει η Μεσσηνία και όλες οι περιοχές τον καλύτερό τους εαυτό, όπως βλέπουμε και στα πλάνα τώρα, βλέπουμε τη Φιλαρμονική, γεύτηκαν τα τοπικά προϊόντα, δηλαδή πόσο ομαδική ήταν αυτή η δουλειά και πόσο καιρό προετοιμαστήκατε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Χαίρομαι που μου βάζετε ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι βασικό στη σημερινή κρίση που διέρχεται η χώρα μας και αυτό έχει να κάνει με τις συνέργειες και τις συνεργασίες. Πράγματι, διεκδικήσαμε το συνέδριο και ήρθε στην Μεσσηνία. Σε αυτό ήταν σημαντική αρρωγή της προσπάθειάς μας η Aegean και το Κώστα Ναβαρίνο. Στη συνέχεια είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή της Πύλου, με τον ίδιο τον Δήμαρχο προσωπικά, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με το Λιμενικό, με την αστυνομία, με όλους τους φορείς της περιοχής, με εθελοντές, με πολιτιστικούς συλλόγους. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έτσι είναι, γιατί δεν φτάνει μόνο η πρωτοβουλία και το να έρθουν εκεί, αλλά για να έχουν και τα καλύτερα ερεθίσματα από αυτά που μπορούν να συναντήσουν, έπρεπε να υπάρξει μια γενικότερη συνεργασία. Πάντα απαιτείται αυτό και μια και μιλάμε σε μια εξαιρετική περιφέρεια όπως είναι η δική σας περιφέρεια και μέσα από το κανάλι σας που πολλές φορές μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και με διαπεριφερειακές συνεργασίες. Πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά οι περιφέρειες οι οποίες αποτελούν σήμερα μια καθοριστική παράμετρο για την ανάπτυξη της χώρας μας, να συνεργάζονται για να έχουμε έτσι πολλαπλά ωφέλη και να συνεχώς να μεγαλώνουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας. Βλέπετε ότι η κεντρική πολιτική σκηνή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με τα χρέη, με τα μνημόνια, με όλα αυτά που ζούμε καθημερινά. Δεν θα έρθει όμως η λύση από τα μνημόνια. Οι λύσεις θα έρθουν όταν πατήσουμε γερά στα πόδια μας, όταν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμείς μόνοι μας καλύτερες προϋποθέσεις. Οι ερετές περιφέρειες πρέπει να συνεργαστούν. Εμείς το προσπαθούμε αυτό. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε ακόμα πιο ορατή αυτή την προσπάθεια και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι αυτό είναι άποψη όλων των περιφερειαρχών, όλων των στελεχών των ερετών περιφερειών, αλλά και των δημοτικών αρχών. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για να επανέλθει στη χώρα μας πραγματικά αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη που δεν πρέπει να είναι μία απλή ιδέα. Πρέπει οι πολίτες να την κατανοήσουν, πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα και πρέπει σε όλους μας να γίνει αντιληπτό αυτό. Ακριβώς έτσι είναι, κυρία Νικολάκου. Μακάρι κάτι από όλα αυτά που είπατε να γίνει συνείδηση και σε άλλους ερετούς, γιατί εμείς ζηλεύουμε όταν τα βλέπουμε αυτά, με την καλή την έννοια ζηλεύουμε, και μακάρι να μπορούσαμε να τα είχαμε και πιο κοντά στην περιοχή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε από το συνέδριο. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλές φορές το φιλόξενο κανάλι σας μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Να είστε καλά. Γεια σας.